Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Spider-Man 2. Σε σκηνοθεσία Sam Raimi με του Tobey Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris, J.K. Simmons, Daniel Gillis και Donna Murphy. Ο Peter Parker προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζωή του ω Peter και τη ζωή του ω Spider-Man. Αλλά η πρώτη πάντα χάνει για χάρη τη δεύτερη. Δουλειέ και σπουδέ πάνε όλο και χειρότερα. Ενώ δεν μπορεί να πει στη Mary Jane πώ νιώθει επειδή φοβάται για την ασφάλειά τη. Όταν ο Δόκτωρ Ότο Οκτέβιου παθαίνει ένα ατύχημα που τον μετατρέφει σε απειλή για ολόκληρη την πόλη, ο Spider-Man θα πρέπει να αναθεωρήσει ξανά για τι δυνάμει και τι ευθύνε. Μπορεί να γελάσει, αλλά εγώ θεωρώ αυτή την ταινία ότι είναι κανονικότατα σπουδή χαρακτήρα. Πάνω Μα... στον Peter Parker. Γέλασε, αν είναι δυνατόν. Έχει τέτοια διάθεση να μπει στην ψυχολογία και στην καθημερινότητα του Peter Parker, που πραγματικά μερικέ φορέ είναι τόσο απλωμένη η δράση χάρη αυτή τη ε, ψυχανάλυση που του κάνει ουσιαστικά, που μερικέ φορέ νιώθω ότι δεν έχει τόση δράση η ταινία. Δηλαδή, ο Ντο Κοκ εμφανίζεται στα 40 λεπτά ταινία. Η κλιμάκο είναι μικρότερη κλίμακα από την σκηνή στο τρένο και υπάρχει μια τάση να να βλέπουμε ακόμα και τι πιο μικρέ λεπτομέρειε στην καθημερινότητα του Peter Parker. Με έχει καλομάθει αυτή η δομή, διότι ουσιαστικά είναι για μένα μοντέλο στο πώ εμβαθύνει στο Alter Ego, διότι το βλέπουμε τόσο πολύ πίσω από τη μάσκα που τα βάζει τη μάσκα ξέρω πάρα πολύ καλά ποιο είναι πλέον. Είναι και κάτι το οποίο έχει ξεχαστεί λόγω του μοντέλου Marvel και γενικότερα των team-up ταινιών, χωρί να φταίνει ταινίε Marvel. Υπάρχει πλήρη ανάλυση τη συνέπεια τη διπλή ταυτότητα. Δηλαδή το ότι κρατάει την ταυτότητά του μυστική έχει συνέπειε στην καθημερινότητά του, στην οποία αποτυγχάνει τόσο πολύ. Είναι, είναι κανονικό loser σα ταινία και είναι κρίμα το Τη ζωή. Το σενάριο αυτό είναι εξαιρετικό και πραγματικά παραδίδει μαθήματα. Κάθε του κίνηση είναι σωστή, πίσω από κάθε σκηνή υπάρχει ένα σωστό συναισθηματικό υπόβαθρο και τίποτα δεν περισσεύει. Το συναισθηματικό ταξίδι του Peter Parker είναι σχεδόν πίσω από κάθε σκηνή και η ταινία αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία πάντα με τον Peter Parker στο επίκεντρο. Η πτώση και η άνοδος του Πίτερ Πάρκερ από την αρχή που είναι απογοητευμένος με τη ζωή μέχρι το τέλος που αποφασίζει ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του έχει και στοιχεία μελοδράματος και στοιχεία κομμωδίας αλλά ισορροπούνται τέλεια μέσα στην ταινία και ποτέ δεν καβαλικεύουν το συναισθηματικό ταξίδι το οποίο έχει ειλικρίνεια και δεν φοβάται και την τυρίλα, διότι κάποιε σκηνέ είναι λίγο τυρίλα. Δηλαδή, η μόνη σκηνή, η αλήθεια είναι που είπα, οκ, e, okay", είναι η σωτηρία του Spider-Man από του πολίτε. Αλλά ακόμα και αυτή η σκηνή δεν μπορώ να πω ότι δεν ταιριάζει απόλυτα με το ύφο τη ταινία. Είναι ένα πολύ τυρίνιο τρόπο να φάει καλό κάρμα ο Πίτερ Πάρκερ μετά από τόσα σκατά που έχει φάει. Ε, αυτή η ταινία φύγει πάρα πολύ ωραία την έννοια του ηρωισμού και, της, και των θυσιών που απαιτούνται ε, από έναν ήρωα. Και καμία ταινία Spider-Man δεν έχει εμβαθύνει τόσο πολύ στο μεγάλη δύναμη φέρνει μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, το όλη η ταινία ασχολείται με αυτό ουσιαστικά. Και είναι πολύ σωστό που προσωποποιείται ο ηρωισμό και η όλη επιλογή ζωή του Peter Parker στο πρόσωπο του Θείου Μπεν και τον βλέπει σε όραμα και απορρίπτοντα τον Spider-Man, απορρίπτει τον Θείο Μπεν ουσιαστικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία οπτικοποίηση τη θεματική. Το τρίπρακτο λοιπόν αυτή τη ταινία είναι πάρα πολύ ωραίο διότι έχει την θέση η οποία είναι ηρωισμό έχει την αντίθεση η οποία είναι κανονικότητα και έχει και τη σύνθεση στο τέλο αυτό που αποφασίζει ο Πίτερ ότι ηρωισμό, αλλά να μπάσω για κάποια άτομα που εμπιστεύομαι στο κόλπο, διότι αλλιώ δεν γίνεται, θα τρελαθώ. Το ότι η ταινία μα λέει πω οι δυνάμει του spider εξαρτώνται από την ψυχολογία του, το βρήκα περίεργο. Αλλά είναι μια περίεργη ιδέα που την εντάσσει τόσο ωραία το σενάριο μέσα στη δομή του, που δεν μπορώ να πω ότι δεν δουλεύει έτσι όπω το έχει κάνει. Τα ψυχολογικά σκατό περνάει ο Πίτερ Πάρκερ, του παίρνουν πίσω τους ιστούς, του ιστού, του παίρνουν πίσω την ικανότητα να κολλάει στου τείχου, του παίρνουν πίσω και την κανονική όραση και του ξαναδίνουν η οποία, αν του παίρναν πίσω και του κυλιακού, θα είχα όντω πρόβλημα εδώ πέρα. Αλλά τι γίνεται. Ουσιαστικά με αυτόν τον περίεργο τρόπο, δηλαδή βιολογικά δεν πολύ στέκει αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει ότι όταν δεν θέλει να κάνει κάτι, δεν είσαι καλό σε αυτό. Και επειδή τώρα η ταινία δεν πρόκειται να στο πάρει κυριολεκτικά, είναι για να πει ότι Πάρκε και δεν θα είναι καλό στι κολοτούμπε, του παίρνει την ικανότητα να κάνει κολοτούμπε. Υπάρχει λοιπόν μια ωραία πατέντα που καθώ το Spider-Man 1 ακολουθούσε το Superman 1, το Spider-Man 2 ακολουθεί το Superman 2, ο ήρωα σταματά να έχει τι υπερδυνάμει από επιλογή ή τέλο πάντων επειδή το υποσυνείδητο του λέει: Όχι, δεν θέλω άλλο. Ο Πίτερ έχει ένα εξαιρετικό, υποδειγματικό ταξίδι χαρακτήρα, το οποίο μόνο αυτονόητο που δεν είναι σε μια ταινία που είναι sequel. Ξεκινάει λίγο κάτω από τον πάτο. Προσπαθεί, αλλά παρά τις προσπάθειές του, τους απογοητεύει όλους. Απογοητεύει τα δύο αφεντικά του, απογοητεύει το δάσκαλό του, απογοητεύει το Χάρι, απογοητεύει τη Μέρι Τζέιν. Ο ίδιο θεωρεί ότι απογοητεύει τη θεία του, αν και η ίδια δεν το θεωρεί. Και στο πρώτο κομμάτι τη ταινία προτιμώ να τον βλέπω να φοράει τη μάσκα για να μην βλέπω την άθλια κακομιρό φατσά του. Αλλά έτσι όπω είναι η ταινία, ωραία δομημένη, ακριβώ γι' αυτό κερδίζει, γιατί το γυρνάει όλο του μπα. Κοίτα, τα, πέρα από τα χαστούκια που τρώει από το σενάριο, από τη θεματική, όλα αυτά, ε, εισάγεται και, μια, και ένα κόνσεπτ το οποίο υπάρχει στα κόμιξ, το typical Parker Luck. Είναι γρουσούζη ο τύπο. Θα φάει κατά και από τελείω άκυρα πράγματα. Mm -hmm. Στο πάρτι mm -hmm. εκεί που αραβωνιάζεται ο γιο του Τζέιμσον, δεν μπορεί να πάρει κανένα παιδάκι. Παίρνει ποτό και δεν υπάρχει ποτό, ρε φίλε, είναι τελειωμένο. Και ο Πίτερ Πάρκερ τελειωμένο είναι. Ε, όταν πηγαίνει, ξέρω εγώ, να χέσει να κάνει μπάνιο, πέφτει πάνω στο νικάρι του. Δεν την παλεύει σε αυτή την ταινία. Και ο Τόμπι το παίζει τέλειο αυτό, διότι συνεχίζει την αθότητα από το νούμερο 1, αλλά βάζει απόγνωση, η οποία μετατρέπεται πολλέ φορέ σε θυμό. Δεν την παλεύει άλλο και ακριβώ επειδή δείχνει αυτέ τι πλευρέ του χαρακτήρα, θεωρώ ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη και αγαπημένη μου εκδοχή του Peter Parker ε, σε όλε τι ταινίε Spider-Man. Και ο ωραίο ανταγωνιστή που είναι ο Δόκτωρ Όκταπου που κάνει ο Alfred Μολίνα, τον λατρεύω. Εδώ το σενάριο έχει επιλέξει ξεκάθαρα να το προσεγγίσει ω διπλή προσωπικότητα, το οποίο δίνει μια ευκαιρία στον Μολίνα να παίξει κανονικότατα Δόκτωρ Τζέκιλ και Mr. Hyde το οποίο αποδεικνύει ότι μπορεί να το κάνει εξαιρετικά. Η αλήθεια είναι ότι έχει επιλέξει ο Ρέιμι εδώ πέρα να, να καθοδηγήσει αλλιώ τον ανταγωνιστή του. Και είναι σωστή επιλογή. Δεν μπο, Είναι κρίμα να επαναλάβει τον ε, William Dafoe. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Στην αρχή είχαν σχεδιάσει να κάνουν κακό τον Lizard. Αλλά δεν του το επέτρεψε η τεχνολογία. Οπότε το αλλάξανε και κάναν τον Octopus. Οπότε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ο Octopus είναι ψωνάρα από μόνο του. Εδώ πέρα λοιπόν επειδή είχαν βάλει την διχασμένη προσωπικότητα που ήταν ο Lizard, ήταν το ζώο και ήταν ο επιστήμονα, το αντικατέστησαν αυτό με το chip. Γι' αυτό υπάρχει το chip εδώ πέρα το οποίο ελέγχει τον Δόκτωρο Octopus. Αλλά αυτό που κάνανε για να κρατήσουν το χαρακτήρα τα κόμιξ και χάρηκα γι' αυτό, είναι ότι το τσιπ χρησιμοποιεί τη μεγαλομανία που έχει κρυμμένη υποσυνείδητα ο Octopus. Ότι το έργο μου είναι πολύ σημαντικό για να σταματήσω να το κάνω, ώστε να τον ελέγξω μέσα από αυτή τη μεγαλομανία. Θέλει να τελειώσει το έργο του. Γιατί το θεωρεί τόσο σημαντικό. Είναι τελείω προσχηματικό το σχέδιο του κακού σε αυτή την ταινία, αλλά επειδή βασίζεται στην αγάπη του για αυτό που κάνει, το συνδέει και έμεσα με τον Peter Πάρκε επειδή και οι δύο είναι επιστήμονε τέλο πάντων. Η Mary Jane περνάει και αυτή η δύσκολη φάση με τον τρόπο τη βέβαια σε αυτέ τι ταινίε. Η Mary Jane έχει μία τάση ή να αρπάζεται από το πιο γυαλιστερό γκόμενο που θα βρει μπροστά τη, ώστε να καλύπτει τι ανασφάλειέ τη. Εδώ πέρα όμω από την αρχή την τρώει που δεν την έχει πλησιάσει ο Πίτερ, όσο προχωράει η ταινία, η στάση του Πίτερ την ενοχλεί όλο και περισσότερο και προσπαθεί να τον πλησιάσει, και όλο αυτό προωθεί την υποπλοκή τη μέσα στην ταινία. Και ασχέτω του πόσο ελαφρώμυαλη φαίνεται να είναι η Mary Jane σε αυτέ τι ταινίε, είναι τόσο ωραία δεμένη η ιστορία τη με την κυρίω πλοκή. Μέσω του φόβου του Πίτερ για τα αγαπημένα του πρόσωπα, που η ερωτική ιστορία δένει με το κυρίω ζουμί τη ταινία τόσο αψαγκάδια στα που σπάνια το βλέπει. Η Mary Jane, όσο προχωράει η τριλογία, τρώει λίγο πούλο και σε αυτή την ταινία ακόμα παλεύεται. Υπάρχει ένα θεματάκι που γίνεται εδώ πέρα. Ενώ στην πρώτη ταινία, ναι, είχε αυτό το ανώριμο το σχολικό τη πολύ ωραία γυναίκα του πολύ ωραίου κοριτσιού, το οποίο θα πάει με του πιο ωραίου γκούμενου. Εδώ πέρα φαίνεται να, να λίγο τον εαυτό τη. Αλλά εκτό σενάριου τώρα, όχι εντό σενάριου. Διότι βγαίνει με έναν τύπο, λέει στον Πίτερ, στα γενέθλιά του, που δεν ξέρει αν είναι σοβαρό και λίγο καιρό μετά λέει ότι θα τον παντρευτεί. Βγαίνει λίγο, λε και εκδικείται τον Πίτερ, λέγοντα ναι στην πρώτα σιγά μου του γιου του Τζέιμισον. Και ότι επειδή ο Πίτερ, ξέρω εγώ, δεν τη κάθεται γιατί έχει δικά του προβλήματα, αυτή τον κατηγορεί ότι είσαι φίλο και δεν έχει να δει την παράσταση. Αλλά αυτή δεν είναι φίλη. Είναι σε φάση ξέρει κάτι, θα πάω να μάλλον και θα τον παντρευτώ κιόλα. Την δική λίγο σαν χαρακτήρα αυτό, δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, στο Spider-Man 2,1 που είναι λίγο α πούμε, υπάρχει μια σκηνή σκηνή που μιλάει με μια συνάδελφό τη ηθοποιό. Που η συνάδελφο τη τη λέει, τη λέει πα και παντρεύεσαι χωρί να τον ξέρει καλά καλά αυτόν. Και τη κάνει μετά ένα τυρένιο μονόλογο του πώ θα έπρεπε να είναι ο έρωτα και τέτοια, το οποίο ταιριάζει και στην ταινία. Εκεί καταλαβαίνει ότι η ταινία ξέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Mary Jane και άρα προσθέτει στην τραγωδία και στο χαρακτήρα τη. Οπότε ε, λίγο το κινηματογραφικό cut έχει ένα θεματάκι σε σχέση με τη Mary Jane. Αλλά τι να κάνω, μου δουλεύει πάρα πολύ η ιστορία αγάπη εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά στο τέλο που γυρίζει η Mary Jane και βλέπει τον Peter Parker ξεμάσκοτο, το Spider-Man ξεμάσκοτο και καταλαβαίνει ότι είναι Peter Parker, είναι σαν να κράταγα την ανάσα μου δύο ώρε και επιτέλου να μου είπε κάποιο: Οκ, ανάπνευσε και λυτρώθηκα. Είναι κάτι που άξιζε ο Πίτερ Πάρκερ να πάρει σε αυτή την ταινία και επιτέλου το πήρε. Η ιστορία του Χάρη συνεχίζει από εκεί που την αφήσαμε στην προηγούμενη ταινία. Νομίζω είναι η μόνη ιστορία η οποία δεν βγάζει το παραμικρό νόημα χωρί την εξέλιξη τη προηγούμενη ταινία, αλλά είναι μια πολύ λογική εξέλιξη από τα γεγονότα τη πρώτη ταινία. Ο τύπο απλά καταραίει και ο Τζέιμ Φράγκο παίζει πάρα πολύ ωραία έναν Χάρη ο οποίο. Χάνει σιγά σιγά από μέσα του τη χαρά, η οποία αντικαθίσταται από θλίψη και παράνοια ω που στο τέλο αρχίζει και μοιάζει με τον Green Goblin από μόνο του, χωρί μακιγιάζει. Ναι, ο Φράγκο εδώ πέρα παίζει έναν κατεστραμμένο ενήλικα και όχι ένα παιδί πια, σε αντίθεση με το νούμερο 1. Και μου άρεσε πάρα πολύ το πώ στην sequel, χωρί να είναι ανέντιμο. Ο Χάρι Osborne εδώ πέρα μπλέκει με την κυρίω πλοκή, διότι κάποια στιγμή από το μίσο του για τον Spider-Man προσλαμβάνει τον Οκ για να του τον φέρει μπροστά του. Οπότε δεν είναι ότι τον έχουμε ξεχωριστά να βρίζει τον Πίτερ, να λέει Α, θέλω να πίνω, θέλω να βρίζω το Spider-Man και κάποια στιγμή Α, τα λέμε στο sequel γιατί ανακάλυψα το λιμέρι του πατέρα μου. Είναι κανονικό τη πλοκή και τη θεματική του Peter Parker. Ο Ράιμι συνεχίζει να δίνει αστήρευτη όρεξη και συνεχίζει να εξελίσσει αυτό το ιδιαίτερο κομικμπουκικό κινηματογραφικό του ύφο. Ποιο άλλο σκηνοθέτη θα έκανε zoom κάθε φορά που έχουμε ένα βήμα του Δόκτωρ Οκταπού. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά είναι λίγοι και βάζει και λίγο από τον παρδαλό τρόμο που του αρέσει του Ράιμι στην αριστοτεχνική σκηνή τη Αφύπνιση του Οκταπού, η οποία, αν και δεν έχει διαμελισμού και αίματα, είναι από τι πιο βίαιε σε καν σε τέτοιου είδου ταινίε. Αλλά κυρίω ε, καθοδηγεί του Ιθοποιού ώστε να είναι αυτή το επίκεντρο τη ταινία μέσα στο στιλιζάρισμα και την κομικμπουκίλα, ποτέ δεν χάνεται η ειλικρίνεια των χαρακτήρων. Που είναι το σημαντικότερο. Ανέφερε το τυρί, το αστήρευτο που έχει η ταινία πριν, και το τυρί αυτό είναι ξεκάθαρα όραμα του Σαμ Ρίμι. Ο Σαμ Ρίμι εδώ πέρα κάνει ρομαντική κομεντή με χρειαϊδία. Δηλαδή παίρνει όλα τα κλισέ. Από την MJ που τρέχει ντυμένη νύφη στου δρόμου και ακούγονται καμπάνε, και έχει ένα φίλτρο λε και βάλανε κάλτσα μπροστά, καλσόν μπροστά στη... στο φακό, έω και το. Τον ύμνο, μουσικό μοντάζ του κάθε φλόρου σε όλη την υφήλιο. Το Raindrop.

πλήρω πώ μπορεί να ξενερώσει κάποιον αυτό το πράγμα, αλλά εγώ το λατρεύω πλήρω. Με έναν περίεργο τρόπο είναι τόσο Spider-Man, διότι είναι σύξτη. Και πραγματικά αυτό είναι ο Ρέιμι, ο οποίο παίρνει την κομικμπουκίλα που έχει από το ένα και την μεταθέτει λίγο εδώ πέρα. Εκτό των άλλων, η ταινία είναι ένα αριστούργημα στον τομέα τη υπερηρωική δράση. Οι σκηνέ δράσει είναι εξαιρετικέ και εκμεταλλεύονται πάρα πολύ έξυπνα το ψηφιακό εφέ που μόλι τότε είχε αρχίσει να δίνει αυτέ τι πολύ μεγάλε δυνατότητε σε σκηνέ δράσης. Ναι, αν οι μισέ ρεμιέ στην ταινία ήταν η ρομαντική κομμεντή, οι άλλε μισέ είναι στη δράση. Βάζει στι σκηνέ αυτέ τόση φαντασία και τόση όρεξη που πραγματικά το τερμάτισε. Εκμεταλλεύτηκε πλήρω την τεχνολογία, ό,τι μπορούσε να κάνει το πρακτικό και το ψηφιακό, στη σκηνή με το τρένο. Τι σκηνάρα είναι αυτή. Και η πλάκα πια είναι ότι δεν έχει πολύ ξεπεραστεί αυτή η σκηνή στο υπερηρωικό είδο, διότι πάρα πολύ απλά εκεί που σήμερα όλοι θα το κάνανε όλο ψηφιακό, ο Ρέιμι όσο περισσότερο μπορεί, βάζει μέσα πρακτικά, βάζει του ηθοποιού, βάζει προπ ε, τα πλοκάμια του Όκταπου και βγαίνει κάτι μοναδικό. Τι να πω, είναι σπουδαίο. Ακόμα και τα πλοκάμια του Όκταπου, σαν κόνσεπτ, ότι τα κάνει να δουλέψουν, δεν είναι λίγο ενέτη 2004. Το πήγε όσο μπορούσε να το πάει. Η ταινία είναι από τι κορυφαίε στιγμές του υπερηρωικού είδου. Έχει όλα όσα κάνουν ξεχωριστό αυτό το είδο κινηματογράφου όταν γίνεται σωστά. Από τι σχέσει χαρακτήρων που κινούν τα πάντα, τι τέλειες δόσει υπερηρωικού θεάματο και αυτό το ιδιαίτερο ύφο που κάνει την ταινία να μοιάζει λε και έχουν ζωντανέψει οι σελίδε από το κόμικ. Πραγματικά η ταινία θεωρώ ότι είναι ένα μάθημα του πώ να κάνει κινηματογράφο κόμιξ. Είναι εύκολα τι αγαπημένε μου υπερηρωικέ ταινίε όλων των εποχών. Συνδυάζει τόσο την ε, ανάλυση ενό χαρακτήρα με την κόμικ μπουκίλα. Όλοι έχουν κέφια μπροστά και πίσω από την κάμερα. Όλοι γουστάρων που είναι εκεί, διότι υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό σενάριο εδώ πέρα, το οποίο εμβαθύνει στον χαρακτήρα του Πίτερ Πάρκερ. Και φοβήθηκα τώρα που την ξαναείδα. Μήπω ξενέρωνα, μήπω δεν μου άρεσε τόσο, διότι λίγο ίσω που μεγάλωσα, λίγο το ότι έχουν υπάρξει τόσε κόμικ μπουκ ταινίε έκτοτε, αλλά την αγαπώ. Την αγαπώ όπως, όσο την αγαπούσα τότε. Είναι μία ταινία η οποία είναι αντι-Batman. Με την έννοια ότι ο Batman δεν έχει ξεπεράσει την παθογένειά του και κάνει αυτό που κάνει. Ο Peter Parker καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει τον βάζει σε κίνδυνο, βάζει σε κίνδυνο την προσωπική του ζωή, καταλαβαίνει γιατί θέλει να το κάνει και θέλει να είναι ήρωα, πετάει την πλάνη από πάνω του, αγκαλιάζει αυτή του τη φύση και ξαναβγαίνει στου δρόμου και το κάνει. Αυτό είναι που αγκαλιάζει και ξυψώνει το κόνσεπτ του Spider-Man και είναι από τα πιο άριστα δείγματα του χαρακτήρα στην pop κουλτούρα αλλά και στην καρδούλα μου. Εσεί. Το έχετε δει το Αραχνάντρα 2, οχταπόδαρο εναντίον οχταπόδαρου. Θα το δείτε, σα άρεσε, δεν σα άρεσε. Πείτε μα κάτω στα σχόλια. Αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, κάθε σα like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι θα μα βοηθήσει και εμά να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε το σηκώτι μα. Ωστότε. Ισυγείαν.